Φιλά. Και ξεκινάει έτσι και με τη μικρό αντίπαλο, ναι, δείχνοντας ότι σέβεται το χώρο του κέντρου, τα τρεξίματα όλα αυτά, και δεν πάει την αρχή να το ανοίξει το παιχνίδι. Το ανοίγει μετά και είδαμε ότι με το φορτούνι το άλλαξε, όπως και η Άκη. Είχαμε δύο πανομοιότυπες καταστάσεις. Ακριβώς, βέβαια, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και στις δύο περιπτώσεις είχαμε αλλαγή Φορτούνι και Μάνταλου, δηλαδή μπήκαν τα δεκάρια μέσα και αλλαγή συστήματος αυτομάτως. Ωστόσο, ας κρατήσουμε αυτό το 4-3-3, το οποίο λογικά θα δούμε να ξεκινά και κόντρα στους Κύπριους μεθαύριο Τετάρτη. Γιατί για δεκάδα, Γιάννη, ή θα έχει παραλλαγές, οι πληροφορίες τι λένε? Ακόμα είναι λίγο νωρίς. Δεν ξέρω αν θα δούμε Φορτούνι βασικό λόγω της πολύ καλής εμφάνισης που έκανε. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Το έχει κάνει το τρίκ αυτό παλαιότερα και άλλες φορές πέτυχε, μάλλον πέτυχε με τον Τζιμί αριστερά. Μήπως μπει τέταρτος ο Φορτούνι, δηλαδή και κάνει το 4-3-3 και κρατήσει, ξέρω εγώ, είναι δύσκολο βέβαια γιατί πάει καλό ο Βαλμποενά και ο Ραγγέλοβιτς. Ναι. Ο Ραγγέλοβιτς. Σίγουρα δεν θα ξεκινήσει και ο Βαλμποενά και ο Φορτούνι μαζί. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό, ναι, πιστεύω. Αλλά από την άλλη, ναι, είναι δίκοπο μαχαίρι. Ας έχει τον πονοκέφαλο αυτό ο Μαρτίνς και εμείς θα κρίνουμε μετά.